κλαδεύεις, είδα να κλαδεύεις μια τριανταφύλλα. Αυτό είναι, φίλε. Να υπάρχει το λαϊκό στοιχείο, κατάλαβες, στη μουσική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα ωραίο τραγούδι που μας αρέσει όλους. Ναι, εγώ με αυτό μεγάλωσα. Είναι. Αφού να καταλάβεις, το ακούω και πάω και κρεμιέμαι, βλέπω ποιο κλαδί προεξέχει. Επειδή έκανε πολύ ρεπορτάζ, θα σου αποκαλύψω γιατί χάθηκε το πέναλτι το Γιουνές. Εντάξει. Επειδή κόψαν τα κλαδιά που ήθελε ο ΠΑΟΚ, ως γνωστόν, είχε λιγότερο οξυγόνο στην περιοχή από ό,τι είχε συνηθίσει ο παίκτης του Άρη. Ναι. Και γι' αυτό δεν είχε ανάσες και έχασε το πέναλτι. Δεν είχε μόνο, εδώ. Μόνο εδώ. Αυτά τα ακούτε. Μόνο εδώ. Ξυπνήστε. Τέλος πάντων. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Θα διατηρήσουμε το επίπεδο. Γιατί αυτό σημαίνει πρωταθλητισμός. Πέρασε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει διαφορά σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, τι εννοώ. Πέρσι τις δύο ομάδες που ανέβηκαν κατηγορία τις κερδίσαμε. Εμείς κοιτάμε την οικονομία του πρωταθλήματος. Έτσι. Ωραία. Με τον Πανιόνιο πήραμε 2 βαθμούς παραπάνω, με την ΑΕΚ πήραμε 3 βαθμούς παραπάνω, με τον Ολυμπιακό πήραμε 3 βαθμούς παραπάνω σε σχέση με πέρσι πάντα. Ωραία. Με τον Απόλλωνα και, πήραμε τους βαθμούς που πήραμε πέρσι, με την Τρίπολη πήραμε τους βαθμούς που πήραμε πέρσι. Και ωραία, και αν αντικαταστήσουμε, ξέρω εγώ, τον Άρη με την Κέρκυρα, όπως τον Όφη με τον Πλατανιά, εντάξει, είναι οι ίδιοι βαθμοί. Είχαμε κάνει δηλαδή 2 νίκες με τις συγκεκριμένες ομάδες, αλλά στην οικονομία του πρωταθλήματος είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε αρκετά συν σε σχέση με πέρσι. Γιατί με ακούω λίγο, γιατί ακούω αυτή τη θεάρεστη φωνή λίγο, ανέβασε με λίγο. Σε είδα να κλαδεύεις. Πάμε πάλι. Να κλαδεύεις. Όχι, το ίδιο ακούω και προσπαθώ να. Γι' αυτό βάλα τα ακουστικά. Για να δω αν έχω καλή φωνή, πήρα από τη μάνα μου. Ναι, ρε. Σε είδα να κλαδεύεις. Φτάνει, δεν είναι να κοιτάτε τη δοκιμάζει στον αέρα. Σε είδα να κλαδεύεις. Δηλαδή, αν τα χερουβίμ είχαν φωνή, τη δικιά σου τι έκανε. Εστεριέ. Τέλος πάντων. Εμείς κοιτάμε μακριά και για να πούμε και κάτι κλισέ, δεν κοιτάμε το δέντρο αλλά το δάθο. Το δάθο. Το δάθο. Ξαφνικά, για κάποιο λόγο, έφυγε το σίγμα από τη ζωή μου. Για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο. Και έμπαινε στην πόλη, αγκαλιαζόμαστε, περπάτησα. Το έκανα 1 ώρα και 5 λεπτά. Αυτά τα 300 μέτρα. Άντε πάλι. Αγκαλιαζόμαστε στον δρόμο, κάνουμε ένα παιδιά, λέω δεν είναι κάτι. Χαλαρώστε. Ποιο ήταν το εντυπωσιακό? Το μιούτ. Ναι, στο τέλος. Μόλις μπαίνει η μπάλα στο δίχτυ, ναι. Τσουπ, σβήνει η φωνή. Πού να το βλέπεις κιόλας. Αφού νόμιζα χάλασε τηλεόραση. Πού να το βλέπεις από εκεί μέσα, πώς ήταν όλοι. Λέω, κούνησα την τηλεόραση έτσι παραδοσιακά. Τι, χάλασε. Παρότι Smart TV, λέω άμα την κουνήσω, έξυπνη είναι, θα καταλάβει. Ωραία, τίποτα φίλε, τίποτα. Μιούτ. Και εμείς κάπως έτσι το ζήσαμε από εκεί πέρα, να ξέρεις. Τους έβλεπες κάπως. Ωραία. Εντάξει, δύσκολο είναι αυτό, φίλε, δύσκολο. Είναι έτσι είναι αυτά. Δύσκολα. Δεν πειράζει. Δύσκολα. Έτσι χρόνου. Είναι αυτά όμως, του χρόνου. Να διαχωρίσουμε βασικά σαν εκπομπή και σαν νοοτροπία γενικότερα την προσπάθεια του ποδοσφαιρικού Άρη που ήταν αξιοπρεπέστατη χθες και του προπονητή που είναι πάρα πολύ καλός για μένα, μπορεί για σένα να μην είναι, για την αγάπη να μην είναι, από όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από συναδέλφους κυρίως δύσκολα. Το έκανα λίγο βλάχικο, δεν είπα ότι είναι κύριοι δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω, έχω πάθει παράκρουση. Είμαι μεταξύ χαράς και νεύρων. Ναι. Θα το ξεπεράσω όμως. Χαρμολύπη που λέει και ο Βασιλιάς. Χαρμολύπη, αυτή εδώ. Ο οποίος με πήρε ένα κλάσμα αφού έλεξε. Πρέπει να έχει βγάλει μεγάλο νούμερο. Πώς το λένε. Σε αντίθεση πάντα με το κλίμα που δημιουργήθηκε από συναδέλφους κυρίως. Εντάξει, ευτυχώς η πλατιά μάζα των οπαδών του Άρη δεν τσίμπησαν από αυτή τη βλαχο προσπάθεια δημιουργίας κλίματος και ήταν άψογοι στη διάρκεια του αγώνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το παιχνίδι έγινε σε άκρος ποδοσφαιρικό κλίμα, νομίζω. Να. Αυτό κατάλαβα. Αλλά δεν θα περάσει έτσι αυτό που έγινε πριν το παιχνίδι. Το εμετικό πρωτοσέλιδο, εντάξει, της εφημερίδας Άρης είσαι. Δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Θα έχουμε εξελίξεις. Δεν θα μπορέσει δηλαδή ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει και να το παίζει τέλος πάντων ιστορία και όταν συναντιόμαστε να έχει χτυπήματα στην πλάτη και τι ωραία τι καλά. Δεν μπορεί να είμαστε συνάδελφοι εμείς και θα είμαστε απέναντι από εδώ και πέρα σε όλα τα επίπεδα.
ο συμπλεγματισμός και ο κομπλεξισμός που βγάζετε στην προσπάθειά σας να πουλήσετε κάτι, ωραία, στην προσπάθειά σας να πείσετε έναν πυρήνα ότι εσείς μάχεστε για το καλό μιας ομάδας η οποία έχει δεινοπαθήσει από τον τρόπο που τη διαχειρίζεστε τόσα χρόνια. Πραγματικά, ο αιώνιος εχθρός λοιπόν ο ΠΑΟΚ που φταίει για όλα τα δεινά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι. Και αυτό το πράγμα που πουλάτε, τουλάχιστον μην περιμένετε από εμάς να είμαστε φίλοι σας. Δεχτήκαμε πολλές φορές την δυσκολία της κατάστασης που βιώνατε και τη δυσκολία την επαγγελματική που είχατε. Το σεβαστήκαμε. Σε πολλές περιπτώσεις βάλαμε και πλάτη κακώς τελικά. Από εδώ και στο εξής, το παραμυθάκι κόβεται. Δεν θα παίζετε εσείς, ωραία, με την ομάδα μας, ούτε με το ψωμί μας. Από εδώ και πέρα λοιπόν πέφτει κυνήγι. Σε όλα τα επίπεδα. Και το λέμε στα ίσα, δεν το λέμε δεξιά και αριστερά, το λέμε δημοσίως, ότι αυτό το πράγμα που έγινε δεν θα περάσει έτσι. Απλά και κατανοητά. Και βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Και αναφέρομαι πάντα βέβαια στο δημοσιογραφικό κόσμο. Που δήθεν ο Κόλκας ο κακός που είναι ο παδός και κάνετε όλα τα κακά και το χιούμορ που κάνει είναι ακραίο και μπλα 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 μπλα. Ωραία, και αυτό που κάνετε εδώ και πόσο καιρό είναι 10 φορές χειρότερο. Απλά έχετε φροντίσει να λασπώσετε τον Κόλκα. Αυτό έχετε κάνει και μου το παίζετε κυριλέ πίσω από τις λέξεις. Και κύριοι. Και έχετε στήσει ένα σύμπλεγμα, να πούμε, ένα ψέμα, ωραία, για να παίζετε με τη δική μας την ομάδα. Και να πουλήσετε το αντιπάω κάτι την ίδια σας την ομάδα. Αλλά εμείς επειδή ξέρουμε τι γατιά είστε, θα δούμε από εδώ και πέρα τι και πώς. Αυτά με τους δημοσιογράφους του Άρεος. Πάμε παρακάτω. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε όλο ένα παιχνίδι. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Που και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να το φέρουν στα μέτρα τους. Όπως το κέρδισε ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το χάσει κιόλας. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως. Στο τέλος βρήκε τον τρόπο. Πρώτον, γιατί ο Πασχαλάκης τον κράτησε μες στο παιχνίδι μετά το ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο Ιταλός στον Ουάρντα. Για το οποίο οι ρεπόρτερ του Άρεος λένε ότι είναι δεύτερη κίτρινη, που δεν είναι καν πέναλτι. Πρώτα δεν είναι πέναλτι και μετά είναι δεύτερη κίτρινη. Εντάξει. Και δεν είναι όλα τα πέναλτι κίτρινες. Πάμε παρακάτω. Ο Πασχαλάκης κράτησε τον ΠΑΟΚ λοιπόν. Ο Πρίγιοβιτς βγήκε πρώτος στην μπάλα. Στην πολύ καλή συνεργασία που έκαναν ο Άρντα, Καντουρί και ο Σέρβος στο τέλος, εκμεταλλεύτηκε και το πολύ καλύτερο όγκο, πολύ μεγαλύτερο όγκο που είχε έναντι του Σόουζα και πλάσαρε σχεδόν σε κοινή αιστεία. Ο ΠΑΟΚ πήρε μια μεγάλη νίκη, μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, η οποία τον κρατά στην κορυφή, γιατί το δύσκολο είναι όταν είσαι στην κορυφή να μένεις σε αυτήν. Περνάει από ακόμη μια δύσκολη έδρα, μετά τον Όφι που πολύ χλεβάσαν την νίκη του ΠΑΟΚ, σιγά μωρέ τον Όφι κερδίσατε. Η κεφαλιά χθες του Όφη στον Ολυμπιακό νομίζω τα λέει όλα. Ο Πανιώνιος, όπως έπρεπε να κερδίσει και αυτό στον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ τον κέρδισε και αυτόνα. Με το ακυρωθέν γκολ του Μασούρα που είναι αδιανόητο να έχει σηκωθεί σημαία εκείνη τη μέρα. Στο 0-0 και σε προχωρημένη φάση αγώνα. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ περνάει και από το Καραϊσκάκι, περνάει και από το Χαριλάου. Και δεν είναι ότι έχει κάνει το 7 στα 7. Θα μπορούσε να κάνει το 7 στα 7 απέναντι στη Λαμία, το Λεβαδιακό. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία ομάδα απέναντι τέλος πάντων σε ομάδες πολύ μικρότερης δυναμικής. Εντάξει. Έτσι. Το κάνει απέναντι σε ομάδες που παραδοσιακά δυσκολεύεται. Το κάνει εμφατικά ακόμα και με. Και το αγώνα, παραδείγματος χάρη, με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Πέρασε καλά και ήταν δύσκολος, γιατί εκεί έχει υποχρέωση νίκης ο ΠΑΟΚ. Η πίεση μεταφέρεται στον αντίπαλο. Και αυτό που έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο διάστημα είναι να διώξει την πίεση από πάνω του που δημιουργήθηκε από την περσινή σεζόν και το φετινό μείον 2, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν ξεκινήσαμε πολύ νευρικά το παιχνίδι? Φυσικά. Τη σεζόν. Και να μεταφέρει αυτή την πίεση στους αντιπάλους. Μία πίεση η οποία οδήγησε τον Ολυμπιακό για ακόμη ένα παιχνίδι να μην μπορεί να βάλει την μπάλα χθες στο μισό μέτρο. Και ο Στρέζος, ο οποίος μέχρι τώρα ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε, να μην δέχεται γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πλέον αποκτά μια διαφορά έναντι των ανταγωνιστών του. Ο μόνος που τον κυνηγάει από πολύ κοντά είναι ο Ατρόμητος που υποδέχεται σήμερα τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 7, ναι, στο Περιστέρι. Mm. Ωραίο παιχνίδι. Με τον Ατρόμητο βέβαια να ξεκινάει την σειρά των ντέρμπι στη μεθεπόμενη αγωνιστική. Ναι, με τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάει ΠΑΟΚ, μετά έχει ΑΕΚ και Ολυμπιακό νομίζω. Σωστά.
Δεν έχει τελειώσει τίποτα, εννοείται. Όλα είναι ανοιχτά. Είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, απλά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο τέταρτο της σεζόν, γιατί αυτό έχουμε βαδίσει, το ένα τέταρτο, δείχνει να είναι πάρα πολύ όριμος και να έχει πάρα πολύ καλό μέταλλο, γιατί θα επαναλάβω, βλέπουμε ότι έχει αγωνιστικές αδυναμίες. Εντάξει, δεν είμαστε λύθοι. Βλέπουμε ότι παίζει κάτω από αυτό που μπορεί. Αλλά αυτό το κάτω από αυτό που μπορεί είναι αρκετό για να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα έχει συναντήσει τέλος πάντων μπροστά του, είτε στην κακή του μέρα, είτε όπως ήταν στο Καραϊσκάκι, είτε στη μέτρια του μέρα όπως ήταν χθες, είτε στην σχετικά καλή του μέρα όπως ήταν με την ΑΕΚ, άσχετο με το ότι θέλουν να περάσουν όλοι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μέτριος με την ΑΕΚ, λάθος, ήταν καλός. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει απέναντι στην, στο στόχο που έχει, και πλέον αυτό που θέλω εγώ να δω από την ομάδα είναι να παίζει με λιγότερη πίεση. Αυτό έχει σημασία. Για μένα είναι σαφές ότι η ομάδα είναι αγχωμένη. Δεν χρειάζεται να είσαι αγχωμένος. Δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι. Έχεις δείξει ποιος είσαι. Το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν έκανες παπάδες. Αυτό μπορείς να κάνεις και φέτος. Αυτό βέβαια θα χρειαστεί να φορμαριστεί η ομάδα. Να υπενθυμίσω απλά ότι βρισκόμαστε λίγο πριν την περσινή φάση που φορμαρίστηκε. Ναι. Νοέμβρη, νομίζω. Πριν, όχι, Νοέμβρη. Ένα μήνα πριν είμαστε. Ναι. Ένα μήνα είμαστε. Ακόμα και στον Πανιόνιο η ομάδα ήταν καλά. Στο 2-2, ναι, καλά. Ναι, είναι. Από την Ξάνθη απλά έρθει το αποτέλεσμα και γύρισε. Ναι, άσε το 2-2, τώρα ήταν η μαγική εικόνα. Δηλαδή, ναι. Δύο φάσεις, άλλοι δύο γκολ. Ήταν εκείνη η κατάρα του Ρέι που ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Σε αντίθεση με τον Πασκαλάκη που ό,τι πάει μέσα δεν γράφει. Για μένα πιο σημαντικό ρόλο έχει ο Πασκαλάκης από τον Πλίγιοβιτς. Ναι. Στο παιχνίδι. Γιατί αν σου κάνει ο Άρης εκεί το 2-1 στο πέναλτι, νομίζω ναι. Ήταν και χρονικό σημείο πολύ δύσκολο. Και ο Πασχαλάκης, ο οποίος χρεώθηκε και δικαιολογημένα το πολύ μεγάλο λάθος με την Μπενφίκα, όταν έχει μια τέτοια εμφάνιση σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος που είναι ο βασικός στόχος της ομάδας, όταν λέω εμφάνιση, ενώ οι δύο αποκρίσεις που έκανε. Δηλαδή, του Ντεκινή που δεν είναι και πολύ δύσκολη. Στο 47 και στο ξεκίνημα, ναι. Ναι, και το πέναλτι βέβαια που είναι δύσκολο. Το βγάζει κανονικά. Ναι. Δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω να κάνει. Όχι, ήταν σοβαρός στις 5-6 εξόδους όταν πήγε η μπάλα στη μικρή περιοχή και τελείωσε η ιστορία. Μετά πολλά, ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά και πάλι. Καλύφθηκε εν μέρη το κενό του Μαουρίτσιο δηλαδή λόγω αποτελέσματος, αλλά είναι σαφές ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλο δημιουργικό. Ο Βέρμπλουμ ήταν πιο αθλητικός ξεκάθαρα. Ήταν μαχητικός, κέρδισε μονομαχίες, έτρεξε όσο μπορούσε. Εντάξει, αλλά δεν έχει την οργανωτική διάβγεια του Βραζιλιάνου. Πιο πολύ είναι για να παίζει δίπλα του παρά για να παίζει αντικαταστάτης του. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο καλός ο Βέρμπλουμ με τον καλό του Μαωρίσιο δίδυμο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι και χρειαζόμαστε ένα πιο γρήγορο, αλλά δεν φταίει ο Βέρμπλουμ γι' αυτό. Έβγαλε φασιστικότητα. Έβγαλε κομμάτι των ηγετικών. Έβγαλε, δεν κρύφτηκε. Ναι, ήταν και καλύτερος γενικά και έποβεσχη κατάσταση. Αυτό είναι το δεν έχασε κεφαλιά, αλλά θα μου πεις δεν είχε και ο Άρης τα ψηλά κορμιά στη μεσαία γραμμή. Πώς δεν είχε. Αλλά... τις δύο φάσεις που σου κάνανε, τις κάνανε επειδή κέρδισαν κεφαλιά. Πώς, και βγήκαν στον χώρο. Δεν είναι επίδοση σιώπης. Ήταν καλό παιχνίδι για τον Βέρμπλουμ. Τέλος πάντων, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μοιρασμένο. Ο Άρης ήταν πολύ καλός. Βοηθήθηκε από τον γρήγορο γκολ. Μετά τον. Του επιτράπει να παίξει σε ανοιχτό γήπεδο και βγήκε 2-3 φορές. Δεν ήταν συγκλονιστικά καλός όπως πήγε στιγμή, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο που τους πιέσαμε ψηλά και δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπάλα την περιοχή. Μετά εντάξει. Το 20 περίπου, νομίζω ισορρόπησε κάπου. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είχε την μπάλα στα πόδια του. Αυτός ήταν. Προσπαθούσε, έστω και άναρχα. Αλλά η ουσία είναι ότι καμιά φορά, επειδή μιλάνε πολύ για τα μπάτζετ, όντως όταν βάζεις από τον πάγκο τον Ελκαντουρί. Και τον Νουάρντα, ο οποίος είναι ευχή και κατάρα, δηλαδή να θες να το σκοτώσεις στη μία φάση που δεν έχει κάνει πέναλτι βέβαια, αλλά... Και μετά σου κάνει όλη κούρσα και μετά... από πίσω, από την άμυνα ξεκινάει. Γενικά, τον Νουάρντα πρέπει να τον πιάσουμε όλοι μαζί σε μια γωνία, να του πούμε παίξε κανονικά, δεν είναι ποδόσφαιρο αλάνας. Ναι. Αυτό το να μπεις μέσα και να θες να κάνεις τρύπες και να μην παίζεις και να περνάνε 25 λεπτά για να καταλάβεις ότι τι πρέπει να εκμεταλλευτείς την κίνηση του Καντουρί, είναι ένα θέμα. Εντάξει, έκανε το σωστό έστω την ίστατη στιγμή. Εντάξει, ο Καντουρί έχει την ποιότητα να γυρίσει σωστά εκεί πέρα με απίστευτη τεχνική. Διάβαζα έναν χθες στο Facebook. Ο Καντουρί λέει: δεν είναι το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Άντε, ρε αγόρι μου. Άντε, σπίτι σου. Άντε.
Για τον Κατουρί είναι απίστευτο αυτό που έχουμε γίνεται. Έχουμε 2.000 αφηρού βασικό με 5 προπονητές. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στη διάρκεια του αγώνα, γιατί έχει άπειρα σχόλια που δεν, ο ένας λέει παίζει ή δεν παίζει, ο άλλος λέει μπήκε ή δεν μπήκε στο γήπεδο. Και για... ξαφνικά σου κάνει την ενέργεια αυτή. Και γενικά είναι ο Κατουρί ο οποίος κάνει κινήσεις χωρίς την μπάλα, τακτικά. Και εκεί σου κλείνει το στόμα. Ξέρει 100 κιλά μπάλα. Ναι. Εντάξει. Αν μου βρείτε άλλον που έχει χάφει σαν τον Κατουρί, ελάτε με βίντεο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι άλλοι παίζουν με τον Γαλανόπουλο. Μην τρελαθούμε τώρα και τον Ολυμπιακό να πούμε. Με τον Γιάγια. Με τον Γιάγια του. Μιλάμε πραγματικά. Ήταν σαν ένα μπασκεμπολίστας να παίζει μπάλα το γενικό. Δηλαδή ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα. Θα ανοίξουμε και γράμμες σήμερα μετά τη μία. Μετά τη μία. Θα επιστρέψουμε με πιο πολλά ποδοσφαιρικά, τα του αγώνα. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο για το ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Mm-hmm. Μπράβο, Σέργιο. Τι. Μπορεί να δώσει παραπάνω. Ποιο. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί μιλάς, ρε. Δεν έχεις μάθει τίποτα δίπλα μου. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Κοιτάμε, ρε φίλε. Ναι, αν μην το κοιτά, πέσει ένα 20 μας έδινε. Και μετά αρχίζει να βγαίνουν τα δικαστήρια. Δεν ξέρει τι λαμόγια είναι. Στο μεταξύ. Γίνανε κάτι επεισόδια στο Ηράκλειο χθες. Επεισόδια και εντάξει. Επεισόδια γίνανε και βλέπω ότι είναι έξαλλη η ΑΕΚ με την αστυνομία και τι έχει γραφτεί εκεί και τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Να παρέμβει η ΑΕΚ να τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός, εννοείται. Αυτά έτσι θα γίνει. Εμείς θα παρακολουθούμε, απλά να ξέρετε. Να διαβάσω λίγο πρωτοσέλιδο το κόκκινο πρωταθλητή, Παύλα Γάβρου, Παύλα Γάτα, Παύλα Αφάο. Ναι. Επειδή είδαμε το παιχνίδι, η διαιτησία του. Πώς το λέγανε? Του Στρέζου. Του Σέζου. Σταμάτα, ρε, Σέζου, σταμάτα. Εντάξει, διαιτησία του τερματοφύλακα του Όφη, όντως, δε φίλε. Εδώ είπες. Αγάπη, τι είπε πριν από. Το ξεκίνημα τη εκπομπή, ποια λέξη είπε με θήτα. Επηρεάστηκε από τον Άρη προφανώς και τους Ισπανούς του Άρη. Δύο έκανε λάθος. Λοιπόν, η εξυγίανση δουλεύει μέρα νύχτα. Οργιάζουν με μεγάλα κόκκινα γράμματα. Φίδια και κοράκια έγιναν ένα. Τρέμουν το θρύλο, δεν χαρίζουν κάστανα. Την πρώτη εβδομάδα αυτή δεν κράζανε για τους ξένους διαιτητές. Τρία μεγάλα εγκλήματα. Αξιοπρόσεκτο. Η χειρότερη στα μάτς με ΠΑΟ ΚΑΕΚ έτρωγα σύνδερα κατά του Ολυμπιακού. Πάει στον Όφη αυτό. Ναι. Συγχαρητήρια στη συμμορία τη σχολεία Ζανκίκλη του Ολυμπιακού. Δηλαδή μιλάει ο Ολυμπιακός για συμμορία, εντάξει. Ναι. Το διαβάσαμε και αυτό. Επειδή είδα το παιχνίδι, υπάρχει μια φάση του διαμαρτύρου του Ποτουρίδη. Ναι. Που η μπάλα πάει στην κοιλιά του. Απλά κλείνει τα χέρια μέσα για να μην τα έχει απλωμένα και είναι πέναλτι. Και όπως χτυπάει μετά στην κοιλιά, το χτυπάει και λίγο στο χέρι. Δηλαδή, αν αυτό είναι πέναλτι, ο Νάτχο ζήτησε για να ζητήσει. Έπρεπε όχι να το κόψει ήταν... το χέρι, ρε. Ε? Έπρεπε να το κόψει το χέρι. Να κόψει το χέρι. Και στο μάχη μαζί. Να περάσει η μπάλα. Και πείνα για το ποτουρίδι. Ανάμεσα το στόμα του. Ναι. Σαν εκείνο, υπάρχει μια ταινία. Η Μάγισσα του Ίσκουτ, έτσι λεγότανε. Ωραία ταινία. Που αγαπιόντουσαν τόσο πολύ η μία με την άλλη που η Μέρι Στρίπ έκανε μια τρίπλα στην Goldie Hawk. Εδώ. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε πάλι τους 16 διεθνείς παίκτες του. Ναι. Κουρασμένος με τον Όφη. Ναι. Ακόμα και η Κουρομπίλια σήκωνε τη σημαία όποτε ήθελε. Φαντάσου. Ακόμα και η Κουρομπίλια. Ναι. Ρεσιτάλ χειρουργικής από το Σέζο. Βούλα με μικρά γράμματα έσπρωχνε τον Όφη. Στο μεταξύ, ο Σέζο από το 80 μέχρι το 96 που κράτησε το παιχνίδι δεν έδωσε μισό σφύριγμα στον Όφη. Και με κόκκινα γράμματα κάτω. Κρίμα για τον Ολυμπιακό. Στεναχωριόμαστε, ζουν ένα δράμα. Στεναχωριόμαστε, τέλος πάντων, πολύ ασχοληθήκαμε με το κατευθυνόμενο. Απλά και να σημειώσουμε ότι σέλιδο. Έγκλειστη η παίκτη του Ολυμπιακού όπως σήμερα στο Ρέντι. Μέχρι Τετάρτη, μέχρι να φύγουν, Λουξεμβούργο. Και θα πάει στο Λουξεμβούργο να πάει. Τουντελάν, να πάει και μια Νέα Υόρκη. Να πάει στο διάλογο. Θα βάλω 10 ευρώ στην Τουντελάν, θα ξέρετε. Ένα δεκάρικο το βάλω. Θα δίνει 8 φράγκα 9. Θα πετάξω ένα δεκάρικο στην Τουντελάν. Ιστορική ομάδα. Η Στίχημαν δίνει τη Τουντελάν στο 5.60. Μικρό. Μικρό, ε. Μικρό. Που όπου θα είναι και τρεις μέρες κλεισμένη και έτσι και έτσι. Για τρία φράγκα είναι ο άσος. Πάμε στο διατάφτα. Αγώνας δρόμου με δίσκο. Για σερβιτόρες θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα αυτό εδώ. Από ό,τι βλέπουμε. Στην Θεσσαλονίκη θα μπορούσε κάλλιστα. Έχουμε... Τα κορίτσια μας είναι πάρα πολύ τεχνικά. Δεν έχουμε πάλι το κανάλι του Προέδρου. Γιατί. Δεν ξέρω. Το Open το οποίο κάνει εκπληκτικό πρόγραμμα. Σιγά σιγά. Και θα γλιτώσουμε και την Αθλητική Κυριακή, η οποία ασχολήθηκε χθες με τένις. Γύρω στις 2,5 ώρες ναι. Αναλύσανε ναι. Το forehand και το backhand. Τσιτσιπά. Το τσιτσιπά.
Τέλος πάντων, εμείς... Να πω λίγο ότι ο Μάτος συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τα ασπρόμαυρα. Φέρει μια μικρή ευθύνη ως μεγάλη στο πρώτο γκολ του Άρη. Στο μάλλον στο γκολ του Άρη. Γενικά ήταν εκτός τόπου και χρόνου σε όλο το παιχνίδι. Αλλά εντάξει. Κοίτα τώρα μεταξύ μας. Είναι τεράστιο λάθος να παίζει ο Μάτος με τον Ουάρτα στην ίδια πλευρά. Αυτό το είδα την πρώτη φορά, το είπα, θα το λέω μέχρι να αφήσω τον μάτι του το κόσμο. Αλλά έτσι είναι η συγκυρία και βγαίνει η φάση από εκεί. Χωρίς συμμετοχή του Μάτος βέβαια, αλλά. Με τον Ουάρτα δεν είναι. Και οι δύο αμυντικά είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Δηλαδή ο Μάτος έχει δώσει τώρα δύο μπάλες στον Άρη, ένα φάουλ χωρίς λόγο. Ναι. Ωραία, και μια άλλη, δηλαδή με το που μπήκε ο Ουάρτα. Σαν να τρελάθηκαν και οι δύο. Πολλά μπορούμε να πούμε για το αγωνιστικό. Η ουσία είναι μία. Ότι μέσα από τα πολλά λάθη, μέσα από κάποιες κινήσεις που δεν βγήκανε, μέσα από ένα καλό διάστημα και κάποιο κακό κτλ. Η ομάδα καταφέρνει και βρίσκεται τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Και μετά από ένα κρύο γκολ, έτσι. Κρύο, ξεκρύο, μια χαρά του δώσαν τη γωνία του Ματέο Γκαρσία. Το λέγανε, το έλεγε και ο Πέλκας μετά. Πραγματικά αυτό το πράγμα, ότι okay, ήταν ένα σοκ γιατί τον γκολ ήρθε πολύ νωρίς, αλλά μετά προσπαθήσαμε και το πιστέψαμε. Καλά που ήρθε πολύ νωρίς. Δείχνεις χαρακτήρα μετά, τους ξύπνησε λίγο, λες εσύ. Όχι, δεν τους ξύπνησε. Αλλά άμα σου έρθει αυτό το γκολ στο 55, ναι. Μετά θα έχουμε 4 λεπτά καθαρού χρόνου αγώνα μέχρι το τέλος. Ναι, βέβαια, το να το φας τόσο νωρίς λίγο σε παγώνει. Εντάξει, αλλά και επίπεδο, λίγο ότι... η διαφορά των ομάδων είναι τόσο μεγάλη αγάπη που δεν γίνεται να μην υπάρχει αντίδραση. Ναι, υπήρξε μετά, όμως πέρασε ένα 20 λεπτό για να υπάρξει αντίδραση. Φαντάζεσαι όμως να παίρνουν σε ένα στο 55 ένα 20 λεπτό. Ναι. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι ας πούμε στο πέναλτι, αν έμπαινε εκείνο και έκανε ώρα στο 2-1, μετά δύσκολα ίσως να κάνεις πάλι, να βγάλεις αντίδραση πάλι. Δεν μπήκε όμως. Ο πρώην παίκτης του Λάζαρου Λουτσέσκου αστόχησε. Είναι η ίδια εκτέλεση που έκανε με τον Λεβαδιακό. Ίδια. Με τον Λεβαδιακό ήταν, με τον Λεβαδιακό πρέπει να ήταν. Δεν του βγήκε αυτή τη φορά. Υπάρχει το ρίσκο. Έξω το βγάλει ο Πασχαλάκη, ωραία. Αυτό το χτύπημα είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις, αρκεί να φροντίσεις να έχει φύγει ο τερματοφύλακας καλά και να έχει δώσει το κατάλληλο ύψος. Ναι. Ούτε ο Πασχαλάκης είχε φύγει πολύ από το χώρο του, ούτε η μπάλα είχε το κατάλληλο ύψος. Άρα τη βρήκε και ο Πασχαλάκης, την έδωσε ένα σούτ και δεν είναι ότι υπάρχει απόκρουση. Υπάρχει απόκρουση χωρίς rebound εκεί που πήγε η μπάλα. Άρα... Ναι, γιατί έφυγε με δύναμη η μπάλα. Τέλος πάντων, ο Πασχαλάκης έδωσε ουσιαστικά βαθμούς στον ΠΑΟΚ χθες σε συνεργασία με τον Μπρίγκοβιτς. Οι δύο Αλέξανδροι καθαρίσαν την πουγάδα. Ο ΠΑΟΚ θα έβγαζε μια καλή συνεργασία, δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει, είπαμε. Βγήκε η καλή συνεργασία στο 84. Μετά δεν κινδύνευσε καθόλου ο ΠΑΟΚ. Όχι, ότι μετά έλεξε... πιο πολύ ήταν κοντά στο να κάνει το 1-3, νομίζω. Ναι. Εκεί με τον Καρέλη δηλαδή. Ναι, και ο Άρης με κάποια γεμίσματα δεν μπορούσε να γίνει απειλητικός. Δεν έχει και τον όγκο άλλωστε και το ύψος για να πετύχει κάτι τέτοιο. Η σεμνήτερη έλαβε τέλος και από εδώ και πέρα ξεκινάει μια σειρά αγώνων. Συνεχίζεται μάλλον αυτή η δύσκολη σειρά αγώνων. Υπάρχει ένα παιχνίδι με υποχρέωση νίκης. Βίντι. Απέναντι στη Βίντι την ερχόμενη Πέμπτη. Τι ώρα παίζουμε? 10. 10. Μας είναι πρόεδρε. Και μετά από Παλαθηναϊκό 9 τη Δευτέρα. Δευτέρα. Εκεί είναι, 9,5, ναι. Ναι, εκεί είναι εντάξει. Προχωρεί, είναι αρκετές ημέρες. Αλλά κακά τα ψέματα. Υπάρχουν τρία παιχνίδια, Βίντι, Παναθηναϊκός και Ατρόμητος, mm-hmm. που αν ο ΠΑΟΚ τα πάρει, είναι πολύ κοντά πλέον... Μην το μιλάς ρε. Είναι πολύ κοντά, τι είπα ρε. Πολύ κοντά. Στους στόχους του για τον πρώτο γύρο, που είναι το απόλυτο. Μπορεί να γίνει το απόλυτο. Αν περάσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια, ναι. Μετά έχουμε Λεβαδιακό, Λαμία... Λάρισα. Λάρισα. Υπάρχουν μετά δύο κολλητά παιχνίδια... Τούμπα. Ναι, στη Τούμπα. Τούμπα, εάν θυμάμαι καλά. Ναι, 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 είναι. Που μάλλον θυμάμαι. Μετά τον Ατρόμητο. Κατάφερες να φύγεις από την. από τη σελίδα που. Λοιπόν. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Κράσερε το site, ρε παιδί μου. Κράσερε το site. Λοιπόν, με Πανετολικό. Πάω Πανετολικός, ναι, καλός ο Πανετολικός φέτος. Με Ξάνθη. Πάω Ξάνθη, σφιχτή Ξάνθη, πάντα μας βγάζει την ψυχή. Έξω στη Λαμία. Στην εξωτική Λαμία. Μέσα με Λάρισα. Ναι, και έξω με Λεβαδιακό. Και έξω με Λεβαδιακό. Λεβάδια και λεβάδια. Και μέσα με πας Γιάννα, έτσι κλείνω γύρος. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια σειρά αγώνων πιο βατή και πιο κατάλληλη για να βρει ο ΠΑΟΚ καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Γενικά δεν χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα. Να πούμε μόνο ότι ήταν η 12η σερή νίκη του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα από εκείνο το...
τρελό μεσημέρι στην Τρίπολη. Ναι. Μέσα έξω ΠΑΟΚ. Εντάξει, ήταν ήδη οι 11 νίκες ρεκόρ όλων των εποχών για το δικέφαλο. Το πήγε τώρα στις 12. Ναι. Λοιπόν, έκτη σερή νίκη εκτός έδρας. Αυτό το ρεκόρ είναι καινούριο. Mm-hmm. Εντάξει. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ στα τελευταία μάτς έχει μόνο νίκες στην Ελλάδα. Αν μη τι άλλο εντυπωσιακό, γιατί η μισή από αυτούς τουλάχιστον ήταν οι αγώνες πολλών απαιτήσεων και ιδιαιτερότητων. Και αφού διαβάζουμε ο παδί της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στο Κλεάνδρες Βικελίδης για τον ντέρμπι, είναι αυτό αλήθεια? Είναι τρολ? Δεν το βλέπω, για να καταλάβω λιγάκι. Κάτσε να διαβάσω το όχι και τόσο έγκυρο. Το όχι και τόσο έγκυρο. Ναι. Ναι. Όχι, υπάρχουν μεσημέρες της Χαποέλ. Εντάξει, γιατί όχι. Της Μπεϊτάρ και λέω της Χαποέλ. Γιατί όχι. Δεν είναι αλήθεια. Βρέθηκαν ο παδί της Μπεϊτάρ για να υποστηρίξουν τους κιτρινόμαυρους. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει. Είπα και εγώ θα υποστηρίξουν τον ΠΑΟΚ. Ναι, να βλέπεις τώρα, βλέπουμε, βλέπουμε τις φάσεις. Κοίτα, παλιά βγάλω καντουρί. Και μου λέει ο άλλος, δεν κάνω καντουρί. Ναι. Πού να καταλάβει τώρα αυτό το ζώο ότι για να δώσεις τέτοια κλίση την μπάλα, η τεχνική σου κατάρτιση πρέπει να είναι 5 επίπεδα βλέπουμε πάνω. Βλέπουμε την κεφαλιά του Βό από ο πολύ ωραία σέντρα του Νίκου Κοροβέση. Πεχτάρα. Πάρα πολύ ωραία σέντρα. Ναι. Αλλαγή στον Όφη, ιδιοκτησιακού καθεστώτος και αλλαγή γενικά ψυχολογίας. Ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Εντελώς ποδοσφαιρικό περιβάλλον και ακόμα και αυτό ο Ολυμπιακός με ανακοίνωση το αμάβρωσε. Ναι. Βλέπουμε εδώ τα απίστευτα επεισόδια, δραματικά θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω, των οπαδών του Ολυμπιακού. Έχει τελειώσει η ζωή σου. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου κάτι τέτοιο. Είναι σοκαριστικά. Εγώ πάγωσα. Σιμιτζόγλου βλέπει. Δεν ξέρω. Κύριε Σιμιτζόγλου. Δεν είναι, γύρισε. Τόσο καιρό πέρασε και τι κάνει. Μετανάστησε η επιχείρηση. Γύρισε. Το πάει ένα δίμηνο, ρε. 2 μήνες σε Ελλάδα, 2 μήνες στο εξωτερικό. Ναι, μήπως είναι με το κανένα πρόγραμμα Εράσμους. Κάνουμε τράμπα και τους εισαγγελείς. Τι ακριβώς γίνεται, για εξηγήστε μου λίγο. Να μιλήσουμε με τον αντίστοιχο Τόλι Χορτάτο του Σιμιτζόγλου, να μας εξηγήσει τι γίνεται. Πού είναι ο Τόλις Χορτάτος, ο φίλος μου? Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό καθόλου. Ξεχάστηκε. 5ο γκολ για τον Μπρίγιοβιτς στο πρωτάθλημα. 1 γκολ για. 4 είχε. Ναι, 2 είναι χθες. Και το πέναλτι και το. 10 συνολικά στη σεζόν και ακόμα είμαστε Οκτώβρη. Ναι, Στέργιο μου. 1 γκολ ανά 2 τελικές. Καλά είναι. Καλά είναι, το παίρνω. Ψιλοκαλά είναι, εντάξει. Δηλαδή πιστεύω ότι τα ποσοστά του σε πάσεις είναι πολύ χειρότερα από τις τελικές. Ναι. Και αυτό με τον Μπρίγιοβιτς πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο διαχειριστεί ένας προπονητής, γιατί δεν υπάρχει 90 λεπτά. Κυρίως δεν το βγάλω, ας τον μέσα ρε γόρι μου. Μα είναι ο Καρέλης έτοιμος να μπει. Ο Καρέλης έτοιμος. 3 λεπτά είναι. Είναι ο Καρέλης έτοιμος να μπει κανονικά. Δηλαδή αν είχε γίνει καμιά φάση και έκανα πλάγιο, είχε βγει ο Πρίγιος, δεν ήταν μέσα. Δεν βγήκε η μπάλα 4 λεπτά, δεν βγήκε. Ναι, δηλαδή πάνε όλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Περιμένει ο Καρέλης 2 λεπτά. Εντάξει. Έκτο γκολ, ναι. Είναι έκτο γκολ στο πρωτάθλημα, είναι πρώτο σκόρερ. Σε 5 μάτς. Είναι πρώτο σκόρερ. Ναι. Και δεν τα έχει παίξει όλα. Έχει χάσει ένα στο πρωτάθλημα, νομίζω. Ένα με τον Όφη δεν έπαιξε σίγουρα. Ναι. Και ένα πιο άλλο ήταν. Όχι, ένα έχει χάσει. Ναι, νομίζω μόνο έχει με τον Όφη. Έχει παίξει 6 παιχνίδια, άρα έχει χάσει ένα. Μόνο με τον Όφη. Ναι. Έχει ουσιαστικά γκολ στα 3 από αυτά. Γκολ νίκης με τον Αστέρα, γκολ νίκης με την ΑΕΚ, γκολ νίκης στο Χαριλάου. 2. Ναι. Εννοώ ότι τα γκολ του έφεραν νίκη, ναι. Αυτό λέω. Το σημαντικότερο στατιστικό αγάπη στους φορ δεν είναι πόσα γκολ έβαλες. Ναι, ναι, το λέγαμε και την άλλη φορά. Είναι πόσα γκολ από αυτά σου δίνουν τη νίκη. Σου δίνουν. Ο Πρίγιοβιτς έχει 5 γκολ. Σταυρό, όχι 6. 6 έχει. Έχει 5 γκολ μαζί με τον Γέντρισεκ. Πάνε λίγο στο τράσφερ. Τι λες, δε. Που τα λένε αναλυτικά. Έχει 1 γκολ με τον Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει. Έχει 2 γκολ με την ΑΕΚ και 2 με Άρη. Με την. Με τον Ολυμπιακό, όχι. Αυτό γκολ ήταν, ναι. Αδιάβαστο Σταύρο. 6 νόμιζα, 4 με τον κηδεμόνα σου αύριο. 10 δεν έχει σύνολο, αυτό θα με ενδιαφέρει. Σόπαρε. Αυτό με ενδιαφέρει. Σου μιλάω για 5 και μου βάζει χέρι και μου λε 6. 10 έχει, έχει δίκιο. Πάρτα. Αύριο με τον κηδεμόνα σου. PTA. PTA. PTA, Σταύρο. Μπορώ να το μεταφράσω όπω θέλω. Μπορώ να το μεταφράσω όπω θέλω. Μπορώ να πω ότι δεν σημαίνει αυτό. Μπορώ να το μεταφράσω όπω θέλω. Αυτό δεν γίνεται. 10 γκολ σε 15 μάτς. Καλά είναι. Καλά είναι. Σέρχιο. Το παίρνω.
Το Σέρχιο, ρε φίλε. Πε κάνια, βρε αγόρι μου. Ό,τι και να πει, φίλε. Θα έλεγε κάνια και θα πήγε να πει κανένα ξέρω. Είναι το κάρμα, φίλε. Το έφερα στη ζωή μα. Όλοι μιλάνε για κάρμα. Όλοι κάθονται, ακολουθούν, γράφουν για κάρμα. Και ο Χρήστος έκανε blog για κάρμα. Έκανε. Ναι, ναι, ναι. Το Σάββατο. Τι κάρμα ακριβώ. Για πε μα. Έκανε blog για κάρμα. Για κανένα κοντοσούβλι μπορεί να κάνουν κανένα κάρμα. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι το κάρμα είναι δικό μου. Εγώ το εμφάνισα στα μίντια. Κατοχυρώνεται. Όποιος θέλει για να χρησιμοποιεί τη λέξη κάρμα, θα παίρνει. Όχι, ένα εκατοστάρικο. Άπλες είναι. Άπλες είναι. Ένα εκατοσταρικάκι. Εντάξει. Αν εντιμήσει συναδέρφου. Ναι. Και τον κόσμο τζάμπα. Ο κόσμο είμαστε λαϊκά παιδιά εμεί. Ωραία. 10 ευρώ ο καθένα. Λαϊκά παιδιά. Να εκμεταλλευτούμε τη μάζα. Εντάξει. Το κάρμα δικό μας λοιπόν, παιδιά. Αφήστε το ήσυχο και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ που το πιάσατε μετά τη λαμογιά που γίνε πέρσι. Οι ρεπόρτερ του Άρη που πάνε να χωθούν όπως κλασικά κάνουν. Κάνουμε site, έρχονται από πίσω. Κάνουμε εφημερίδα, έρχονται από πίσω. Ωραία. Κάνουμε το ένα, έρχονται από πίσω. Κάνουμε το άλλο, έρχονται από πίσω. Κάνουμε ένα σύνθημα, κάνουμε το ίδιο. Κάνουμε το ίδιο. Και τα τραγούδια δεν είναι τα τραγούδια δεν είναι ίδια. Εισόδου, λοιπόν, η παγκόσμια μουσική σκηνή έχει 72 εκατομμύρια τραγούδια. Ναι. Εντάξει, από αυτά τα 72 εκατομμύρια. Τα ροκ τραγούδια είναι, πόσο είναι, 40 εκατομμύρια. Έχουμε το ίδιο. Και επιλέγουν το τραγούδι του ΠΑΟΚ, εντάξει. Εντάξει, να σου πω τώρα την αλήθεια, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν είναι όπως του διάβασα, ΠΑΟΚ. Όπως διάβασα, ναι, ποιος το... Αυτό το κάνει Σενκ Πάουλι, εντάξει, το Hells Bells. Ωραία, το έβαλε και το είχε καθιερώσει. Το έβαλε και ο ΠΑΟΚ, κακός για μένα. Δηλαδή, αυτό που είπες πριν, πρέπει να το πούνε οι οπαδοί της Σενκ Πάουλι για μας. Ας το πούνε. Ναι, ας το πούνε. Πάρουν τηλέφωνο. 2-3-10-2-8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 -
Στο πεντάλεπτο. Έχω φίλους Σεν Παολί, δεν ξέρεις. Όχι Έλληνες. Έλληνες. Ιταλούς λέω, ρε. Ο φίλος είναι οπαδός ή οπαδός του ρεύματος της μόδας της. Γιατί είναι και όχι, μόδα. Όχι, μένει και εκεί και πηγαίνει. Α, και εντάξει, στη Σεν Παολί. Okay. Και όταν είχε μαγαζί με ρούχα, είχε όλη την μπουτίκ Σεν Παολί μέσα. Ο τεράστιος Μιγκούλης, στα φιλιά μου. Λέγαμε λοιπόν γι' αυτό ότι χρησιμοποίησαν και αυτοί το τραγούδι που χρησιμοποιούμε εμείς. Ναι, κάπου διάβασα μόνο ο Ζέ, είπε. Εκθές. Ναι. Όλα ήταν ήδη. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε και αυτό. Το λειτουργικό, αυτά, όλα ήδη. Okay. Να αφήσω ο Γιώργος Σαββίδης τα post και τα stories και να πάμε πλην τα μάξια. Τον περιμένουν. Και άμα δεν μπορεί, θα πάρουμε καινούρια. Όπως λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, οι του Άρη και τη ΣΑΚ μπορούν να πάρουν το κάρμα την μάρκα μουστάρδας. Το υπόλοιπο είναι copyright κόλκας. Ακριβώς αυτό, παιδιά. Μπράβο. Θα ακολουθείτε. Ναι. Θα ακολουθείτε. Στον δρόμο που χάδεξε ο κόλκας. Ναι. Και δεν το λέω με έπαση. Γιατί ρε φίλε, εγώ κάθισα και πήρα το ρίσκο και πούλησα την τρέλα μου παραμονές με τον Ολυμπιακό. Μου βγήκε, το πίστευα, δεν έχει σημασία. Τι έρχεστε από πίσω όλοι. Σας ενοχλώ εγώ. Εγώ σας πειράζω. Γιατί το κάνετε αυτό. Πέστα. Πέστα. Χώθηκα εγώ ποτέ να πω, ξέρω εγώ, πες μου κάτι. Έγραψα ποτέ τη λέξη τα ποντίκια που λένε αυτοί μεταξύ τους. Τα ποντίκια τότε με το σκόρδα που είχαν. Είπα εγώ τα ποντίκια ποτέ. Όχι φυσικά. Δεν είπα ποτέ τα ποντίκια. Γιατί δεν σας πειράτε το copyright. Τέλος πάντων. Τα φιλιά μας στην Κύπρο. Τα φιλιά μας στην Κύπρο γιατί. Για το τραγούδι που ακούγαμε όλο το πρωί πραγματικά. Είδαμε και Άννα Βύση, το έχουμε για Κύπρο. Το Σάββατο είδαμε και Άννα Βύση. Εμείς πάμε στα μπουζούκια πριν τα παιχνίδια. Είναι τέτοια σιγουριά πλέον. Λογικό. Ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Εκπληκτική αναβίση. Πολύ δυνατό πρόγραμμα. Να το προτιμήσετε. Στο λέω από τώρα, Στέργιο. Εσύ που μεγάλωσε με το 12, ήταν και ο Καρβέλας. Ο οποίος θέλει να έρθει στο Παναθηναϊκό, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Να έρθει. Και ρωτούσε αν μπορώ να έρθω. Ήθελα να πάω στο μικρόφωνο να του πω γιατί να μην έρθει. Βρε. Κοίτα, το βρε Νίκο. Ποιος θα σε πειράξει, δηλαδή, για καταλάβει. Δεν έχουν καταλάβει για πόσο πολιτισμό μιλάμε στην Τούμπα πλέον. Για το, δηλαδή, δεν έχουν καταλάβει ότι είχαμε κάποιες αδυναμίες πολιτισμικές. Είχαμε. Παλιά. Εντάξει. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, κάποιες στιγμές έντασης. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Βγήκαν οι αυτοματισμοί μέσα από τις προπονήσεις. Κάναμε την αυτοκριτική μας. Κάναμε την αυτοκριτική μας. Και πλέον η Τούμπα είναι το πιο πολιτισμένο γήπεδο στην Ελλάδα. Αυτό το εκτιμάσαν πας αλλού. Αν δεις λίγο τι γίνεται γενικά. Έρχονται οι αντίπαλοι ρεπόρτερ. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθαν οι ρεπόρτερ του Άρεος. Που έχουν να δούνε καφέ στο Βικελίδης από ναι, τότε ρε, που ήταν ακόμα στη Βραζιλία. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Σοκαρισμένοι. Φάγανε. Σοκαρισμένοι. Ήπιανε. Κάναν τη δουλειά του. Κάναν τη δουλειά του. Δεν του ενοχλούσε κανένα. Σε αντίθεση με χθες από ό,τι έμαθα. Είχε μπούλινγκ συνάδελφο εκτός γηπέδου. Ναι. Ωραία. Μετά το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι.
Εντάξει, για να τα λέμε όλα πριν το παιχνίδι και στη διάρκεια ήταν. Νορμάλ. Ήταν όλα μαλά. Δηλαδή, ακόμα και ο. Είναι καλό παιδί. Ακόμα και ο Ιβάν Σαββίδης. Μπράβο τον Δημήτρη και του υπόλοιπου. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είχε και πολλή αστυνομία. Δηλαδή, για να φτάσει στο σημείο, ο Ιβάν Σαββίδης να είναι εκεί, να υποδεχθεί την ομάδα, να περάσουν κάποια λεπτά εκεί. Επειδή ήμουν και εκεί, πραγματικά δεν έγινε παρά μικρό. Ήταν όλα κλειστά. Εννοείται. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Μα αυτό είναι το σωστό. Α, μπράβο. Ωραία. Να καταλάβει λοιπόν για τον Καρβέλα ξεκινήσαμε. Θεία Λόλα, εσύ φταίς για όλα. Ο άνθρωπος που έφερε την πρώτη MILF στο καλλιτεχνικό προσκήνιο. Ναι. Εντάξει. Και να εξηγήσουμε, αγάπη, όταν λέει με 200 δραχμές από την Καλλιθέα, στο γνωστό τραγούδι, εννοεί 200 δραχμές. 60 cents αγόραζαν τότε κοιλότητες οι γυναίκες. Τη δεκαετία του 80. Η χρήση μου προβλήματος. Εντάξει, η χρήση μου, ναι. Μην νομίζω ότι έδινε 200 ευρώ. Αυτό λέω, γιατί οι νέες γενιές μπερδεύεστε. Έτσι σκεφτώ, γιατί οι δαχμές με 200 δραχμές. Πάρα πολλά σου ξέρω, Νίκος. Από την Καλλιθέα. Βάζ, βάζω, παρασκευάς. Αυτό είναι δικό του. Όλα αυτά δικά του. Έξω τα δόντια. Έξω τα δόντια. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με τον πριόνι. Ο εραστής σου. Ε. Ποιο άλλο έχει βγάλει. Είχε βγάλει μια σειρά. Ανέζει ταλέντα. Κάτμαν. Δεν θυμάμαι πώς το λένε την άλλη. Δώσ' μου. Ναι. Φοβερή συλλογή εκείνη του Νίκου. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα για να ανοίξουμε γραμμές. Χορηγός. Χορηγή. FM και NO PAOK, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και σε δύο λεπτάκια πάλι μαζί. Πάμε, ήρθε η ώρα για να βγάλουμε γραμμές. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 είναι εδώ, Στέργιος Αναστασιάδης αριστερά μου, ακόμα πιο αριστερά η Αγάπη Γαβριλίδου, Σταύρος Κούρκας στο μικρόφωνο, μεγάλο δημοσιογράφος. Βγαίνω και με εναλλακτικό επίθετο, άμα θέλει ο Στέργιος. Πόσο γράφει το κοντέρ, κανένα ταλιράκι ή ξαπέντες. Υποσυνείδητα λειτουργούν αυτά στέργιο, να ξέρεις. Έχουμε μήνυμα του φίλου 462. Ο παδός της Σανπάολη είμαι, απαιτώ την αλλαγή τραγουδιού εισόδου. Κλέφτες. Και το κάρμα εμείς το φέραμε πρώτοι, φτάστε μας, ο Θάνος. Συνεχίζονται και έρχονται τα μηνύματα για τα 5 εισιτήρια που θα κληρώσουμε λίγο πριν τις 2 για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. FM κενό, ονοματεπώνυμο, στο 545-26 έχετε ακόμα 3 τέταρτα για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλησπέρα. 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 Και καλή διασκέδαση. Θα ήθελα να διαγωνιστώ στο τραγούδι, είναι αυτό με τις 4 καρέκλες, δεν είναι εκπομπή. Ναι, ναι, το The Voice, ναι, αυτό είμαστε. Μπράβο, μπορώ να πω το τραγούδι, αν μπορώ. Ναι, 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 βέβαια. Σε είδα να κλαδεύεις, σε είδα να κλαδεύεις. Έχω γυρίσει ήδη. Σε είδα να κλαδεύεις μια τρία τα φιλιά. Πάμε! Πώς μ' ακούτε? Πολύ καλός είσαι, φίλε. Έχω γυρίσει, από την πρώτη νότα έχω γυρίσει την καρέκλα, να ξέρεις. Περνάς. Γυρίσει την καρέκλα. Ναι, αλλά θα πάω με την κυρία, δεν μπορώ τώρα. Έλα στην ομάδα. Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όχι, θα πάω με την ομάδα της κυρίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα, Βίκυ μου σχολείο Αρσενική, καλημέρα. Έλα, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, στο The Voice κι εσείς. Are you talking to me? Are you talking to me? Για λέγε, μίλα μου για σένα λίγο. Καλή μου, καλά καταρχήν. Ναι. Να μιλήσω λίγο και για μπάλα ρε παιδιά, γιατί... Μπάλα, τι είναι αυτό. Ναι. Top. Λοιπόν, Σταύρο, εγώ αυτό που είδα ότι μετά το 20 λεπτό, δεν ξέρω, εγώ τα τρεξίματα που είδα στις ομάδες μου άρεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σχέση με αυτά που έχω δει πιο μπροστά, είδα πιο πολύ ένταση. Λογικό δεν είναι να έχει πιο φρέσκα η ομάδα μετά από διακοπή. Ναι, μ' άρεσε από αυτό. Γιατί από τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ έχει τρεξίματα, δεν μπορεί να το πει σε καμιά ομάδα στην Ελλάδα. ΠΑΟΚ αυτό νομίζω ότι του έλειπε. Γιατί αν πάω στα τρεξίματα που πρέπει θα... και ανεβασμένο στο Βέμπλουμ. Βέβαια είναι λίγο κάτω τα άκρα μας, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ σταθερό αμυντικό δίδυμο. Έχουμε κανένα νέο τίποτα, γιατί τώρα βλέπω συζητιέται για τις ανανεώσεις αυτών των παιδιών. Υπάρχει κάτι? Όχι. Τι συζητιέται? Συζητιέται όποτε έχουμε διακοπή και δεν υπάρχει θέμα. Είναι το ωραίο θέμα διακοπών. Αυτό. Θα γίνουν οι ανανεώσεις, ρε φίλε, πού να πάνε? Αλλά ναι, εντάξει, εγώ θέλω ρε παιδί μου, απλά δεν ξέρω τώρα, ξέρεις, μερικές φορές ένα καλό, 10 καλά κάνεις και ένα κακό και το κακό μένει πάντα. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι το κλίμα πρέπει να διατηρηθεί έτσι. Πρέπει να έχουμε κι εμείς χαμηλά την μπάλα γιατί μας περιμένουν εδώ, γιατί εγώ μένω Αθήνα παιδιά. Εδώ μας περιμένουν δηλαδή το παραμικρό, με αυτό με το μείον 3 έχω βαρεθεί εδώ να ακούω κάποιους δημοσιογράφους της ΑΕΚ και της ΑΕΚ πιο πολύ τώρα. Λένε τα δικά τους κτλ. Οπότε εδώ μας περιμένουν στο...
στο Παρατσάκ κατευθείαν και ο Πάοκ πρέπει να τιμωρηθεί και με το μείον 3 και τα λοιπά και ο κύριος αυτός που ήταν στο Νόβα και πήγε εδώ σε ένα άλλο κανάλι. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να συνεχίσουμε έτσι. Αυτά ήθελα να πω. Ωραία. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί το παραμικρό σε γήπεδο από τους οπαδούς του Πάοκ. Εντάξει, το αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Τι έγινε, ρε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Μπας και δεν πετυχαίνεις γραμμές. Δεν περιμένουνε. Τι δεν περιμένουνε. Τρεις δεν περιμένανε. Πετύχαμε. Τι πετύχαμε. Τρεις σχιζοφρενείς που δεν αντέχουν ένα δευτερόλεπτο. Ξανακαλέστε να γεμίσει το κέντρο. Πάμε. Πάμε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ώρα, καλημέρα είναι ρε. Άντε. Καλησπέρα. Εντάξει, καλημέρα. Καλημέρα είναι ούτως ή άλλως μετά το χθεσινό. Παιδιά, πήρε μετά την κατάκτηση του Τσιπά για το ATTP, πώς λεγόταν αυτό. Εγώ γι' αυτό πήρα να ρωτήσω. Αυτό σημαίνει κάτι ή απλά είναι αρχικά. Είναι τέσσερα γράμματα. Να τα ξεκαθαρίζεις αυτά τα θέματα. Όχι, επειδή είμαι φαν της αθλητικής Κυριακής, παιδιά, και έβλεπα εχθές το μία ώρα για τον Τσιπά. Ναι. Και απλά πήγα για κατούριμα κάποια στιγμή, αληθεύει ότι στο τέταρτο game του δευτέρου σετ έκανε με backhand, την πήρε το, πήρε το πόντο, παιδιά, σας παρακαλώ, ενημερώνετε μας. Με forehand και ένα draw. Εντάξει, άντε παιδιά, γιατί εντάξει και εμείς οι φαν του τένις, οι εκατομμύρια που περιμέναμε χθες να δούμε την αθλητική Κυριακή, τώρα ποιος πάω, τώρα πρώτη θέση και παπαρκές. Βρήκατε την εκπομπή σας επιτέλους. Αυτό ακριβώς. Θα το κάνουμε η εκπομπή στο κοντό φιλέ και να την παρουσιάσει ένας επταλοφίτης με άσπρη κάλτσα ή έχουμε από παλιά εκείνα τα χρόνια. Ναι. Αυτό ξέρεις γιατί το λέει. Τα δικά μας. Γιατί έλεγα ότι κάνανε γήπεδο τένις στην Επτάλοφο και νομίζανε ότι είναι βόλεϊ για νάνους. Έτσι αυτό ακριβώς. Και δεν είχε βγει και το Χόμπιτ τότε για να ξέρουν τι γίνεται. Παιδιά, πώς γίνεται ρε παιδιά, λύστε μου την απορία, ας πούμε να είναι κολοφαρδία, το λένε οι δικοί μας, δεν το λένε οι αντίπαλοι, οι αντίπαλοι να το λένε είναι λογικό, ότι βγάζει με το πόδι το πέναλτι ο Πασχαλάκης και το ότι το βγάζει ο Κουέστα ξαπλώνοντας και η μπάλα χτυπάει στις τάπες του είναι η ικανότητα του τερματοφύλακα. Δηλαδή, λύστε μου αυτή την απορία, σας παρακαλώ. Ναι, φταίει ο Πασχαλάκης που είναι 2 μέτρα και πέφτει σωστά. Ναι, ο Πασχαλάκης ο οποίος κάνει το ίδιο ακριβώς και με την Μπενφίκα, αν θυμάσαι το 1-4, απλά τη βρίσκει λίγο την μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα. Ναι. Απλά ναι. Υπάρχει μια τρομερή τάση να μειώσει το, να μειωθεί η νίκη, οποιαδήποτε νίκη του ΠΑΟ. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε το αρνητικό. Εγώ έκανα μέχρι τις 3 και είδα σε επανάληψη το παιχνίδι. Γιατί άκουγα κιόλας ότι μας πήραν το κέντρο, μας κάνανε. Εγώ δεν είδα κανένα κέντρο να παίρνει ο Άρης. Στην κόντρα για 10 λεπτά απλά όταν βγήκε ο Πέλκας. Γιατί είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο κομμάτι του Πέλκα, γι' αυτό που λέει μπάλαν συνέχεια ο Λουτσέσκου, είναι η πίεση που κάνει ψηλά και το pressing, που για, ειδικά από το 15 μέχρι το 45 ο Άρης δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο. Δεν ξέρω αν δεν το είδανε όσοι κριτικάρουν. Απλά είχαμε σε πολύ κακή βραδιά εχθές Μπίσεσβαρ, Ζαμπά και Πέλκα στην τελική ενέργεια, γι' αυτό και το σκορ ήταν απλά στο 1-1 μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Ναι. Και αυτό δυστυχώς δεν διορθώθηκε ούτε με τον Καντουρί, αν εξαιρείς εκείνη την καλή ενέργεια που κάνει στη φάση του γκολ, ούτε με τον Ουάρντα μέχρι να γίνει η φάση του πέναλτι που το βγάζει ο Πασχαλάκης. Η ομάδα είχε ένα πρόβλημα, έφτανε πολύ καλά στην εστία, αλλά εκεί τα χαλούσε. Λίγο τα χαλούσε. Ναι. Χθες εγώ νομίζω ότι είδαμε ένα αυτοπροσεχώς του Βέρμπλουμ, δηλαδή τους κατάπιε, και αυτός εδώ πέρα πώς το λέγανε χθες ο Ιταλός. Συγγνώμη ρε φίλε, δηλαδή όποτε βουτούσε ο Σιώπης, του έδινε συνέχεια πολλά φάουλ, μονίμως. Έδωσε πολλά. Πάρα πολλά και έχει χαρίσει άπειρες φορές κάρτες σε Τζανακάκη και Ντιγκινή. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να τελειώσει ο Ντιγκινή και ο Τζανακάκης χωρίς κάρτα, έτσι. Ειδικά ο Τζανακάκης. Έχει χτυπήσει 5-6 φορές από πίσω, Μπίσεσβερ και τα πάντα. Απλά είναι αυτό τώρα που λέμε, δεν σηκώνουμε τον Αμανέ πάνω. Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια συμμορία, η οποία θα προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να μας κάνει, να μας βάλει τρικλοποδιά. Συνεχίζουμε 1-1 τα παιχνίδια, καλά τα πάει η ομάδα, 1-1 τα παιχνίδια και με κάθε τρόπο ξέρουμε ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα, το καλύτερο υλικό, τις καλύτερες συνθήκες για να πάμε να κάνουμε παιδιά μόνο με το 30-30 εγώ θα είμαι βέβαιος ότι το πήραμε. Ωραία. Κασέλη δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Χρήσεις κάτσε να πάρουμε και τους άλλους, θα μας κλείσουν πάλι. Άντε για πάμε, φιλιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Νομίζω ότι όλοι μας μετά το χαμένο πέναλτι κάπου εκεί καθίσαμε πιο αναπαυτικά στις θέσεις μας και ξέραμε ότι το έργο πάει να γίνει έτσι.
Δηλαδή, κάπως έτσι, αφού δεν μας σκότωσαν εκεί πέρα, νομίζω ότι όλοι το βλέπαμε να έρχεται σιγά σιγά. Εντάξει, ήρθε στο 85. Καλά είναι. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Αυτό το Verbum, το παλικάρι, πρέπει να πάρει σερή παιχνίδια και θα πάρει σερή παιχνίδια και κάθε φορά θα είναι και καλύτερος. Γιατί μην ξεχνάτε, πέρσι το Μαουρίσιο του δώσαμε 30 σερή παιχνίδια για να ανέβει. Θα γίνει και με το Verbum. Αυτό τον πήραμε για αντικαταστάτη του Κάνιας. Έτσι δεν λέγατε, ρε παιδιά. Αυτό είναι τα στοιχεία παιδιά, του. Άκου να δεις λίγο. Διαφορετική σωματοδομή. Άκου λίγο. Το λέγατε. Ποιοι λέγανε, ρε. Ποιοι το λέγατε. Με γυρνά στο μυαλό, ωραία μέρα. Το λέγατε. Εμείς λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει γρήγορο, με ένταση. Λέω, για καλό το λέω. Ναι. Δεν λέγαμε. Ρε εσύ, αυτά που γράφατε, ότι τα ρεπορτάζ, ρε φίλε, ότι έρχεται για να πάρει... Ο καθένας είναι ξεχωριστή οντότητα, ρε, μην το γενικεύεις, μου τη δίνεις τα νεύρα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Διαβάζαμε ότι έρχεται για αντικαταστάτης του Κάνιας. Εξάρι είναι, περισσότερο εξάρι είναι. Ναι. Έχουν τελείως διαφορετική σωματοδομή, άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Πιο πολύ μου φαίνεται να συμπληρώνει ένας τον άλλον, παρά να αντικαθιστά ο ένας τον άλλον. Συμφωνώ. Μπορώ να κάνω εγώ λάθος, παιδιά. Άμα παίξει δηλαδή Verbum με Μαουρίτσιο, ποιος θα τρέχει στο κέντρο? Εσύ. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Και απλά, μα δεν με αφήνει τελειώσω και με ορμάς. Σου ορμάω γιατί γενικεύεις. Γιατί εγώ θυμάμαι τι έγραφα. Πάνω στην κουβέντα το συζητώ, λέω, ρε φίλε, εντάξει. Και κάτι το γεγονός του Παναθηναϊκού, παιδιά, τα μάτια μας και στον κόλο μας. Γιατί πολύ απλά έχουν γεμίσει τα φόρουμ των αεξίδων, τι γρικά είναι αυτό που ξέρεις και τι γρικά είναι αυτό που ξέρεις. Και ξέρουμε όλοι τι είναι αυτό που ξέρει να κάνει. Και βάλτε μπλούζες του ΠΑΟ και ανεβείτε στη Θεσσαλονίκη να κάνετε τα ίδια. Και βάλτε μπλούζες του ΠΑΟ και κατεβείτε στο Περιστέρι να κάνετε τα ίδια. Εντάξει, δεν είναι αστιχαζή. Ίντερνετ έχουμε και εμείς στο σπίτι μας. Ναι. Αυτά. Όποιος δεν καταλαβαίνει τι πάνε να κάνουν, τι να πω. Και πέρα. Ναι, όποιος δεν κάνει μπάχαρα μακριά από την Τούμπα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έλα, ρε φίλε, ναι. Απλά το θέμα είναι ότι η Τούμπα έχει στενά γύρω. Βγαίνει ένας νίντζα από εκεί, πετάει κάτι και χάνει στα στενά. Πολυκατοικίες, χαμός, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θέλει προσοχή, δεν ελέγχεται εύκολα η Τούμπα γύρω-γύρω. Εννοείται. Ωραία. Δεν ελέγχεται, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Έγινε. Έλα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Λάζαρος από Νορβηγία. Εδώ κοντά. Δύο ερωτήσεις έχω, ρε παιδιά. Ναι. Ναι, εδώ κοντά. Δύο ερωτήσεις έχω, ρε παιδιά. Ακούω συνέχεια στο ραδιόφωνο ότι ο Γιουνές έχασε το πέναλτι. Ενώ δεν ακούω ο Πασχαλάκης. Απέκρουσε το πέναλτι. Ναι. Ένα αυτό. Εγώ το χάνεις ή πέτας έξω. Και δεύτερο, Κόλκα, πες μου την αλήθεια τώρα. Ναι. Όταν ο Πασχαλάκης απέκρουσε το πέναλτι. Ναι. Δεν σου ήρθε το γλυκό, το προφιτερόλ, τη γεύση στο στόμα. Το είδα το έργο να έρχεται, να ξέρεις. Με το που τη βγάζει, λέω, εδώ είμαστε. Εγώ επειδή δεν παίζω τον ΠΑΟΚ στοίχημα, δηλαδή άμα ήταν άλλο παιχνίδι θα έβαζα πολλά λεφτά στο διπλό μετά. Απλά τον ΠΑΟΚ τον αποφεύγω. Άλλοι φίλοι μου αντέδρασαν πάρα πολύ καλά σε αυτή την ενέργεια του Πασχαλάκη. Ναι. Άστα να πάνε. Αυτό είχα να σας πω, παιδιά. Καλή σας μέρα. Φιλιά τον. Το κάρμα συνεχίζεται. Εννοείται το κάρμα συνεχίζεται. Πάμε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Από πού μας πες, από Νέα Υόρκη και είναι καλημέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα, ρε. Μια χαρά, καλημέρα. Ναι. Ναι, είναι όλη μέρα καλημέρα, οπότε ναι. Πιάνετε. Φίλος του ΠΑΟΚ, από Αθήνα τηλεφωνώ. Ναι. Λίγο στο αγωνιστικό θα ήθελα να σταθώ. Καταρχήν λίγο... Το ξεκίνημα είναι αυτό που εκνευρίζει, δηλαδή πάντα σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει μια νοθρότητα. Τι είναι δικιά μου εντύπωση? Δεν είναι τώρα, εκεί είναι κακή τοποθέτηση του Μάτος που δίνει το σούτ στον Ματέο Γκαρσία φοβούμενος ότι θα δώσει πάσα στον Βαλεριάνο που ανεβαίνει. Μια ενέργεια κακή είναι, ο Μάτος δεν κλείνει. Κατάλαβες. Και άμα δεις δεν προλαβαίνει να κλείσει και ο Βαρέλα, είναι η στιγμή. Ο Ματέο Γκαρσία έχει εκπληκτική τεχνική. Νοθρότητα όχι, είναι ένα 15 λεπτό νευρικότητας. Δεν μπήκαμε να πεις ότι... Ναι, έχω μια αίσθηση ότι πάντα σε όλα τα παιχνίδια ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, ξεκινάει λίγο νευρική ομάδα. Είναι πιεσμένη ομάδα, ρε. Είναι πιεσμένη ομάδα. Δεν παίζει ελεύθερα. Μόνο στον Μπορίσοφ έπαιξε ελεύθερα. Εκεί είναι οι πραγματικές δυνατότητες. Δηλαδή ο Ζαμπά χθες, που στον Μπορίσοφ έκανε παπάδες, δεν έκανε μία ενέργεια. Μία. Όχι, ο Ζαμπά ήταν κακός χθες. Ο Μπίσεσβαλ που περιμένεις από αυτό να κάνει τα αυτονόητα, δεν έκανε ούτε τα αυτονόητα. Τα μπακ μας είναι αλλού, δηλαδή ατομικά. Αλλά η ομάδα είναι ομάδα.
Από εκεί και πέρα, εγώ είχα την αίσθηση σε όλο το μάτσο ότι δεν κινδύνευε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ήταν καλό σε σχέση με τα προηγούμενα μάτσα. Πατούσε την μπάλα και ήταν και σε κάποια σημεία που στο δεύτερο ημίχρονο που πήρε κάποια μέτρα ο Άρης ή φάνηκε το να κρατάει λίγο μπάλα. Αυτό ήταν και λίγο αποτέλεσμα ότι ο διαιτητής έπαιζε στα όρια της ανοχής έδρα. Έπαιζε, ρε. Έπαιζε. Πολλά σπόρια τους έδωσε τώρα, άστο. Και μου αρέσει να μας δίνονται κιόλας. Ήταν στα όρια της ανοχής. Πολλά φάουλ δεν έχει δώσει στον ΠΑΟΚ και πολλά φάουλ έχει δώσει εύκολα υπέρ του Άρη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν δίνει εκείνο το πλήγμα στην περιοχή. Και δίνει ένα σμπρόξιμο που βγαίνει πρώτο στην μπάλα με το Μαυράι και με το Σόουζα. Και δίνει εκείνο το σιόπι που βουτάει. Να το κάνει εκεί. Και η κάρτα του, ναι. Και η κάρτα του Βέρμπλου. Από διαμαρτυρία είναι η κάρτα του Βέρμπλου. Για σε φάση που έχει κόψει καθαρά μπάλα, εντάξει. Έχει σηκωθεί στον αέρα. Δεν υπάρχει φάουλ, έτσι. Ναι, εννοείται. Ο Ιταλός έπαιξε άλλη. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Με τους προπαγανδιστές, γκεμπελιστές. Ναι, πάμε παρακάτω, λέγει. Τώρα που λες για προπαγάνδα, Σταύρο. Ένας δημοσιογράφος, εισαγωγικά, δικός σας, ένας συνάδελφος, στάθηκε στο εξής, ότι το πέναλτι που πήρε ο Άρης το σφύριξε ξένος διαιτητής. Άρα, επειδή μοιάζει πολύ με το πέναλτι του Μάνταλου, άρα είναι πέναλτι και του Μάνταλου. Δεν ξέρω αν το είδες. Δεν ασχολούμαι με αυτούς, φίλε, σε αυτά τα επίπεδα. Στον μπερδεμένο μου μυαλό, απόψε βγήκες. Δεν υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι, ρε φίλε, τώρα τι να σου δώσω να καταλάβεις. Δηλαδή, δεν μιλάμε για απλούς εξωγήινους. Παρακολουθούσαμε χθες ότι έχουν παράδοση, λέει. Έχουν παράδοση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, και στα τελευταία 10 παιχνίδια. 10. Ναι. Μαζί με το χθεσινό, ναι. Έχουν 2 νίκες ισοπαλίες και 2 νίκες στο ΠΑΟΚ. Στα τελευταία 10 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, όχι, 10 παιχνίδια. Όχι, τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, οποία... Είναι 2 νίκες του Άρη, 5 ισοπαλίες και 2 νίκες του ΠΑΟΚ. Βάζουν μέσα και τα 4. Βάζουν μέσα και τα 4 που δεν ήταν, δεν παίζαμε μαζί. Ναι, ρε, στα 10 χρόνια, ναι. Παίξαμε στα 10 χρόνια 9 παιχνίδια. Και είναι 2-5-2 και έχουν παράδοση. Αν να φεύγεις από την Τζαμαρία σε ένδειξη διαμαρτυρίας και να αυτοπυρπολείσαι εδώ κάτω. Οι άνθρωποι σου λένε εξωγήινοι. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν στον πλανήτη αυτόν. Είναι κάτοικοι Πλούτωνα, κάτοικοι Σελήνης, η Σελήνη η ίδια του Φόσκολου. Κατάλαβες. Δεν μην τους παίρνεις στα σοβαρά. Δεν βγαίνει νόημα. Εδώ πανηγυρίζανε που ο προπονητής τους στο μπάσκετ είπε αγκαούγκι γκι γκαγκά. Μετά το παιχνίδι με το Λαύριο. Και λέγανε ότι είναι μεγάλη ατάκα. Και ξέρω γιατί χάσαμε, γιατί αν ήξερα πώς θα κερδίζαμε, δεν θα χάναμε. Δεν θα χάναμε. Και πανηγυρίζουν. Θεωρούν ότι είναι φιλοσοφημένος, ότι εμφανίζεται και ξαφνικά ο Κοέλιο και ο Καλλιωτάκης, όποιος θέλεις. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά, εντάξει. Γεια σου. Να είσαι καλά, πάμε στον επόμενο. Αγκαούγκι, καλησπέρα. 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 Ναι. Ναι. Εμπρός. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ντροπαλός ακροατής, ας τον κόψουμε. Πάμε στο διάλειμμα και θα συνδεθούμε. ΠΑΟΚ, κενό, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 5-45-26, θα κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτάκια πριν τις 2. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Επειδή, εδώ είμαστε. Επειδή υπάρχουν και άλλα αθλήματα, κερδίσαμε σε όλα. Αυτό πήγα να σου πω. Τι. Κέρδισε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, κέρδισαν οι γυναίκες του ΠΑΟΚ, σκηνάμε το ποδόσφαιρο, κέρδισε το μπάσκετ, πολύ άνετα. Κέρδισε το χάντμπολ των ανδρών, πάει τρένο. Εντάξει. Μια αγωνιστική έχει παίξει, έχει παίξει κέρδη. Όχι, το χάντμπολ έχει, δεν έχει 4-4. Μπας μπεδεύεις άντρες, γυναίκες, παιδιά, τα βάζεις όλα. Εντάξει, ρε, μπορεί και με μια αγωνιστική να... Όχι ρε, το ανδρικό χάντμπολ έχει 4-4. Ας το διάλογο. Σταύρο, δεύτερη φορά που σε πιάνει αδιάβαστο. Δεν θα σχολούμε με το ανδρικό. Μόνο αύριο και θα δούμε για την περίπτωση. Κρατάω σκορ 2-1 Στέργιος. Ας το μην το κρατάει, θα πάει πολύ μακριά το σκορ, ας το. Στέργιος, σε στηρίζω, φίλε. Λοιπόν, 2-2 για τις γυναίκες στο χάντμπολ. Τι άλλο είχαμε. Ένα κλαρινάκι στο γυναικείο μπάσκετ πρέπει να είχαμε. Ναι, ναι. Ένα κλαρινάκι μικρό με αντεθνικά συνθήματα για ακόμη μια φορά από τους επιστήμονες με αλφαγιώτα. Και το πάλεψε η ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ στο Πόλο, αλλα γνώρισε την ήττα με 5-4 από τον Ανώ. Επειδή εμείς στο γήπεδο λίγο το χάσαμε, τελικά στο Μάτος έχει χρεωθεί η κάρτα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα έχει 3 κίτρινες. Ήταν στις 2. Ναι. Δες λίγο τα κλεψίματα του Βέρμπλουμ. Μισό. Στο ίδιο, στην ίδια σελίδα που ήταν, που ήσουν.
Όχι, ρε, αυτά είναι τα συνολικά. Του αγώνα. Α, εσύ τι στα χθεσινά, περίμενε. Ναι, χθεσινά. Δεν είναι εκεί, πήγε. Α, πίσω, ναι, κατέβα, κατέβα, κατέβα. Όχι, δεν άρεσε. Ναι. Βερμπλουμέλα. Πέντε κλεψίματα. Ναι, πέντε. Έξι ο Βιερίνια, οκτώ ο Κρέσπο. Και άλλα, και άλλα τρία που τα έδωσε φάουλ. Ναι. Εντάξει. Έξι Βιερίνια, πέντε. Και οκτώ ο Κρέσπο. Άρα την, πήρε, άρα την πήρε την κίτρινη ο Μάτος. Η μισή ομάδα κίτρινη είχε χθες. Ναι. Έχει, είχε ο Μάτος, ο Πρίγιοβιτς, ο Βέρμπλουμ, ο Πρίγιοβιτς εκεί τι έχει δώσει ο Αλίτης, ρε. Ο Πίσης και ο Κάνιας. Επειδή ήταν νωρίς, τι έδωσε ο Αλίτης. Το θυμήθηκα. Το ναι. Πόδι απλώνει και κοντρά την μπάλα, δεν κατάλαβα, είχε προβολή. Και δεν έχει πάρει ο Ουάρντα, που λέγαμε σε εκείνη τη φάση μπορεί να είναι για τον Ουάρντα. Ο Ουάρντα κάνει σε κάθε φάση σαν να είναι κίτρινη. Γενικά ο Άρντα είναι, δεν έχει καλή συμπεριφορά. Ξέχωρα τώρα είναι που λένε, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και είναι πιεσμένος και θέλει να δείξει. Να τον δώσει ένα λεξοτανίλ να του δώσει. Τον παρακολουθούσα χθες. Φωνάζει για να πάρει μπάλα. Ακόμα και όταν η μπάλα είναι από την εντελώς από αριστερή ναι, πλευρά, να ρε παιδί. Να χαλαρώσει λίγο, ναι. Δηλαδή δεν ηρεμεί. Δεν ηρεμεί καθόλου. Φωνάζει ναι. Εκεί, χωρίς λόγο. Ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί να σου κάνει και αυτός το απρόβλεπτο. Ναι. 10 λεπτά ακόμα για τα 5 εισιτήρια. Του Μοσκοβίτη θα τον καλέσουμε λίγο, γιατί ο Πάουκ έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Προμηθέα. Πολύ καλή, πολύ ξύλο, όπως πρέπει, σε παιχνίδια που είναι must win. Και βέβαια, ακύρωσε ουσιαστικά επιθετικά μια πολύ ομάδα με πολύ ταλέντο. Ομάδα δεν είναι ακόμη. Η ομάδα αναχώρησε για το Τελαβίβ. Πρέπει να μην έβαλε πόντο ο Λίποβι. Δεν ξέρω αν έβαλε κάτι. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26, 10 λεπτά ακόμα για τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την επόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ. Κλήρωση σε 10 λεπτάκια. Πάμε στον Νίκο. Πάμε στον Νίκο. Τι έγινε, Νίκο, κέρδισες, εντάξει, βγάζεις γλώσσα. Ορίστε. Πάρ' το 0. Πάμε άλλη μία γιατί δεν άκουσα, μόνο το τελευταίο μου τη γλώσσα άκουσα. Πιο πριν δεν άκουσα. Κερδίσατε και βγάζετε γλώσσα, λέω. Καθόλου, ίσα-ίσα. Ναι. Το κεφάλι παραμένει χαμηλά. Ωραία, μπράβο. Το παιχνίδι που έρχεται αύριο είναι δύσκολο. Πολύ. Ναι. Και σε πολύ δύσκολη έδρα. Για να διαβάσουμε λίγο το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα για να το κερδίσει όπως βρει. Όποιον ναι. Τρόπο βρει, με μυαλό και με διάθεση να πιέσει ακραία τον αντίπαλο. Έχω λάθος? Όχι, δεν έχεις λάθος και για πρώτη φορά το είδαμε να κάνει αυτό το πράγμα. Το να πιέσει ακραία τον αντίπαλο. Το να πάρει τα διάφορα χαρακτηριστικά που έχει στο ρόστερ του. Δηλαδή, ας πούμε, στο μάτι του Προμηθέα καταλάβαμε πόσο έλειψε ο Γκάρετ στο μάτι με Telecom Vones και με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι και ο Κόνιαρ θα πήγε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι, στο δεύτερο ημίχρονο, της πίεσης, την άμυνα, της διάθεσης, ενέργειας και όλα αυτά. Mm-hmm. Επίσης, αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία, τα λέγαμε και στην αρχή της σεζόν, ζει για πρώτη φορά μια διαδικασία τέτοια των διπλών αγώνων, που είναι πάρα πολύ απαιτητική και δεν είναι τυχαίο ότι. Και εντός έδρας έχασε από το Περιστέρι μετά από το ευρωπαϊκό παιχνίδι και το Σάββατο που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ εμφανίστηκε χωρίς μεγάλη φρεσκάδα, χωρίς καθαρό μυαλό και εγώ νομίζω και αρκετά κουρασμένη όχι τόσο σωματικά όσο πνευματικά που είναι και το πιο σημαντικό θέμα. Σε αυτό την οδήγησε και ο ΠΑΟΚ φυσικά με την εικόνα του. Νομίζω ότι με την εικόνα αυτού του αγώνα και με το τελικό σκορ που ξέφυγε στην τέταρτη περίοδο και με τα τρίποντα του Αθηναίου φάνηκε το ότι ο ΠΑΟΚ είχε πολύ μεγαλύτερη ενέργεια, πολύ μεγαλύτερη διάθεση νομίζω και για πρώτη φορά. Πολύ καλύτερο rotation παρά την απουσία. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Παίζει το ρόλο του για αυτό το γεγονός, ας πούμε, ότι σε ένα τέτοιο match ο ένας που έμεινε εκτός αποστολής στον Παπαντονίου ήταν γιατί υπήρχαν άλλοι 12 και όχι γιατί ήταν τραυματίας ή προέκυψε ένα ζήτημα και όλα αυτά. Ήταν η πρώτη φορά που τους είδαμε έτσι. Όπως είπε ο Παρθοδόρου και είναι μια πραγματικότητα αυτή, παρότι φτάνουμε τέλη Οκτωβρίου και μπαίνουμε Νοέμβριο σιγά σιγά, ο ΠΑΟΚ ακόμα την ομάδα του τη μαθαίνει. Και έτσι είναι. Και οι παίχτες μεταξύ τους ακόμα γνωρίζονται. Γιατί μπορεί να είναι μαζί 2-2,5 μήνες, αλλά και καινούργια πρόσωπα προκύπτουν μέσα σε αυτό το διάστημα και τραυματίες λείπουν, γυρνάνε και αυτό έχει μια διαδικασία που όπως για να το κάνουμε θέλει χρόνο. Τι μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το παιχνίδι, την καλή άμυνα μόνο ή γενικά ότι ο ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα δεν έχει μπει στο παιχνίδι ο Γκος ακόμα ή μου φαίνεται? Ναι, κοίταξε, ο Γκος είναι η αλήθεια, το Σάββατο δεν ήταν σε καλή μέρα, είναι η αλήθεια, επιθετικά ναι. Αλλά με το ρόστερ που διαθέτει ο ΠΑΟΚ φέτος μπορεί να υπάρχουν πολλά παιχνίδια που
αυτό το πράγμα θα καλύπτεται όπως και καλύφθηκε σε αυτό το ματς του Σαββάτου. Για μένα κρατάμε κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι ήταν από το σκόρερ. Έχει να κάνει με την γενικότερη εικόνα του και αναφέρομαι στον Λίνο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και δεν αναφέρομαι μόνο στα παιχνίδια της κανονικής περίοδου, αναφέρομαι και στην προετοιμασία. Οριμάζει πραγματικά σε κάθε παιχνίδι, άσχετα με το πόσο τους βάζει, και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι και με Telecom Bonds από το σκόρερ και προχθές με τον Προμηθέα ήταν στους πρώτους σκόρερ. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει στην επίθεση, οι επιλογές που παίρνει, οι αποφάσεις του, οι περισσότερες είναι σωστές. Και με τον Προμηθέα, που στο πρώτο μήχρονο πάω είχε θέμα επιθετικό. Αυτό το έδειξε. Δεν έβρισκε λύση έξω από τα 6,75, που είναι πολύ ζωτικό αυτό για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν είναι άστοχος έξω από τα 6,75, του δημιουργεί διάφορα ζητήματα στο παιχνίδι του και στην επίθεσή του. Ναι. Ο μοναδικός που ήταν εύστοχος στο πρώτο ημίχρονο που το μάτς ήταν κλειστό, ήταν ο Χρυσικόπουλος. Για μένα κρατάμε φυσικά επίσης την παρουσία του Γκάρετ, ο οποίος μπορεί να είναι... Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι από τους πιο φθηνούς παίχτες που ήρθαν φέτος το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά πραγματικά αυτά τα οποία βάζει στο παιχνίδι όταν είναι μέσα σε αυτό, βοηθάνε πάρα πολύ. Έτσι, μπορεί να τελείωσε με 4 πόντους, έτσι, αλλά είχε 10 ή 11 rebound, τα θυμάμαι καλά, και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν αποτυπώνονται στη στατιστική. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι μπορεί να άλλαζε σε όλα τα σκρίνια, να έμενε με έναν αντίπαλο κοντύτερο και να μην τον άφηνε να δει τον ορίζοντα, να μην φτάσει στο καλάθι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχει άλλος φίλος του ΠΑΟΚ. Και ο καλός Γκάρετ, ειδικά σε μάτς έτσι υψηλής έντασης, με ομάδες που μπορούν να ανεβάσουν το ρυθμό, χρειάζεται πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ σε ένα τέτοιο παιχνίδι το Σάββατο δέχτηκε 56 πόντους και την περασμένη Τρίτη πάλι σε ένα παιχνίδι ψηλού ρυθμού δέχτηκε 100. Στο ένα είχε τον Γκάρετ, στο άλλο δεν τον είχε. Δεν λέω ότι οι 44 λιγότεροι πόντοι ήταν λόγω της παρουσίας του Γκάρετ, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι έχεις ένα παίχτη που μπορεί να κάνει πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν οι άλλοι ψηλοί σου, βοηθάει πάρα πολύ. Και δεν είναι τυχαίο ότι κιόλας το Σάββατο έπαιξε σχεδόν 28 λεπτά. Έτσι, πρέπει να ήταν ο πρώτος ο παίχτης του ΠΑΟΚ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι. Νομίζω, Νίκο, πρέπει να κρατήσουμε και τις 23-26 βολές. Είναι εντυπωσιακό για ΠΑΟΚ. Ναι, είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά. Τελευταία φορά μπορεί να έγινε με Πρέλεβιτς και Κόρφα και Μπουντούρη. Αν θυμάμαι καλά, και όλα στο ημίχρονο πρέπει να είχαν 15-15. Δηλαδή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ζήτημα μεγάλο τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι ρεκόρ ή πλησίασε ο ΠΑΟΚ το ρεκόρ που έχει τελευταία. Όχι, ρεκόρ δεν νομίζω να είναι, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι ήταν αρκετές βολές και τόσο υψηλό ποσοστό είναι ένα θέμα, ναι. Δηλαδή, είναι θέμα, όντως. 3-3 ο Χρυσικόπουλος, 5-7 ο Χάτζερ, 3-4 ο Μορέιρα και απόλυτα εύστοχοι ο Ζάρας, ο Μαργαρίτης, ο Αθηναίου και ο Γκάρετ. Ναι. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται τόσο υψηλό ποσοστό στις βολές για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε αν μπορεί να είναι και κανόνας φέτος. Αν μπορεί αυτό το πράγμα να μείνει ψηλά. Μακάρι να ομαδικά. Είναι ζωτική σημασία και αυτό οι βολές. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά τη συνέχεια, η ομάδα είναι από χθες το βράδυ στο Ισραήλ. Χθες το βράδυ αναχώρησε από Θεσσαλονίκη για Τελαβίβ. Το Χολόν είναι δίπλα, είναι περίπου μισή ώρα οδικός από το Τελαβίβ. Βρίσκεται από χθες το βράδυ εκεί. Σήμερα θα προπονηθεί στο γήπεδο της Χολόν, πιθανολογώ και αύριο το πρωί. Το μάτς είναι αύριο στις 8 παρατέταρτο. Για το μάτς με τους Ισραηλινούς, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα κομμάτι που μπορεί να παίξει ρόλο είναι το ότι η Χολόν έπαιξε δύο παρατάσεις την περασμένη εβδομάδα στη Βενετία και έκανε ταξίδι, έχασε τώρα από τη Βενέτσια και έπαιξε και το Σάββατο πάλι παράταση, νίκησε αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Δεν ξέρω αν μπορεί να τους επηρεάσει, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο okay, μπορεί και να παίξει το ρόλο. Αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει και αυτή αρκετή ποιότητα. Είναι μια κλασική ομάδα του Ισραήλ που έχει κάποιους καλούς έτσι, παίχτες από εκεί, από τη χώρα και κάποιους αρκετά καλούς Αμερικανούς. Συν το ότι έχει και μια πολύ δυνατή έδρα. Έτσι. Στη Βενέτσια την προηγούμενη εβδομάδα είχε καμιά 100-150 φίλους της που το κάνανε καλό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι σε αυτό το μάτς δεν ξέρω αν θα έχουν κατάμεσο στο γήπεδο, αλλά σίγουρα θα έχουν μια έτσι, καυτή ατμόσφαιρα. Κάπου ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ματσάρει την ήττα της από την Telecom Bonis εκτός έδρας. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τώρα, αν μπορεί να το κάνει στην έδρα της ΧΑΠΟΕΛ Χόλων, αλλά είναι μια πρώτη ευκαιρία, να το πω. Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει ένα διπλό για να ματσάρει την εντός έδρας ήττα από την Telecom Bonis. Θα δούμε πού είναι αυτό αύριο. 15 πόντους θα κερδίσουν. Ούτε αυτούς. Δεν βλέπω κανέναν. Θα πάω στην οφθαλμία του μια βόλτα. Είναι για αυτό μια λύση. Είναι μια λύση, φίλε. Ναι. Αλλά δεν τους βλέπω. Θα μπει ο Γκος στο παιχνίδι. Ο Γκάρετ είναι καλά. Ο Τέπιτς θα πάρει και αυτός. Ο Τέπιτς. Δεν ξέρω. Ο Τζόνς περισσότερο μου ταιριάζει. Να ξέρεις.
Είναι εντελώς άλλοι παίχτες τώρα, εντάξει, ναι. Το συζητάμε. Ναι. Είναι εντελώς άλλοι παίχτες. Όχι ότι έκανε ένα άσχημα πάω που τον πήρε, γιατί είναι και προσωπικότητα, είναι και έμπειρος, ξέρει και το κλαμπ. Αλλά. Χρειάζεται. Εκτός από αυτό, ο Τέπιτς πάνω κάτω ξέρει τι θα σου δώσει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι περιμένει από το Τέπιτς να σου δώσει, ξέρω εγώ, 15 πόντους μεσόωρο. Δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, αλλά πέντε παιχνίδια που θα το κάνει θα το έχει. Ορίστε. Πέντε παιχνίδια που θα τους βρει θα το έχει. Θα τα έχει. Μπορεί. Μπορεί. Ναι. Μπορεί να έχει παιχνίδια που να είναι πολύ άστοχος και να έχει δύο πόντους, έτσι. Γιατί είναι γι' αυτό μέσα στο ρεπερτόριο του. Απλά ο συγκεκριμένος παίχτης πάνω κάτω σου δίνει κάποια στοιχεία και βάθος στο ρόστερ. Αυτό είναι που γενικά θέλει ο Παπαθεοδόρου. Σου δίνει και την άβρα του σέρβου. Πάνε... Είναι ο σέρβος, είναι κολομπαράς. Το έχει. Σωστά. Ναι, σωστά. Ναι, εντάξει, σωστά. Ναι. Ναι. Και αν όλα πάνε καλά με τον Jones που έτσι περιμένουν στον ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα δηλαδή περίπου για να επιστρέψει, θα έχεις δύο ψηλά κορμιά στην περιφέρεια. Θα μείνει ο Τέπιτς αν γυρίσει ο Jones. Ναι, ο Τέπιτς έχει συμφωνία μέχρι τέλος σεζόν. Αυτό το χάσα. Νομίζω ότι ένα μήνυμα για το τι μέλη γενέστε, αν όλα πάνε καλά με τον Jones, το πήραμε το Σάββατο γιατί ο Pop δεν έπαιξε καθόλου. Ο Pop, το Σάββατο με τον Προμηθέα. Δεν αγωνίστηκε καθόλου. Πουλέμου. Ο Pop που είναι ο Λίνος πριν 5 χρόνια. Δεν πάει πια στην μπάλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ο Λίνος ήταν τόσο κακός αμυντικά. Και όταν λέμε κακός αμυντικά, μιλάμε για πολύ θεμελιώδη πράγματα αμυντικά. Ο Pop, δηλαδή φίλε, πράγματα επίπεδου παιδικού. Είναι σαν προσφορά στην άμυνα, σαν προσφορά σε σούπερ μάρκετ. Παίζουμε άμυνα 4 συν 1. Δηλαδή δεν υπάρχει στην άμυνα. Ναι. Είναι αόρατος. Ναι, είναι. Και πράγματα τα οποία πραγματικά για αυτό το επίπεδο είναι. Είναι πολύ άσχημο που μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή στο μάτι, ας πούμε, Telecom Bonus υπήρχε μια κατάσταση στην τρίτη περίοδο που ήταν εντελώς αλλού σε δύο φάσεις. Εντελώς αλλού. Και μιλάω εδώ για φάσεις που θυμάμαι, έτσι, δεν σου λέω για γενικότερα για το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν το λέω ότι θα γυρίσει ο Jones και θα φύγει ο Tepic, ο Pope, σήμερα που μιλάμε. Απλά στη λογική ότι στον ΠΑΟΚ περιμένω την άλλη εβδομάδα ο Jones θα είναι κομπλέ, θα έχει ξεπεράσει το θέμα τραυματισμού του και θα είναι σε θέση να επιστρέψει. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για ακολουθεί στην Ελλάδα ο Χολαργός. Πιθανολογώ για το μάτς Κυπέλλου με την ΑΕΚ που έρχεται το παράλληλο Σαββατοκυριακό, το παράλληλο Σάββατο μάλλον, συγγνώμη. Αν είναι καλά και επιστρέψει ο Τζόνσον, θα δούμε τι θα γίνει με τον Πόπι, οποιαδήποτε άλλη αλλαγή υπάρξει στο ρόστερ. Okay. Εντάξει, Νίκο. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Χάρηκα, ελπίζω να μην κουράστηκες πολύ. Καλή συνέχεια. Εντάξει, ελπίζω να είσαι καλά. Εντάξει. Αυτά έχουν σημασία στη ζωή. Να είμαστε καλά, να περνάμε καλά. Εντάξει. Κοινωνικά μηνύματα. Ναι, κοινωνικά μηνύματα. Η ζωή είναι ωραία. Πολλά κοινωνικά μηνύματα θα έχουμε σε λίγο με τον Βασιλιά. Ναι. Να πούμε τώρα. Τον οποίο δεν χάνεται η εκπομπή. Δεν χάνεται. Θα κάτσω και στο στούντιο σήμερα, θέλω να το live. Λοιπόν, επιγραμματικά μπείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες στο pao24.com. Ουκρανός διαιτητής στο PAOK VD. Ο αγαπημένος δημοσιογράφος του Σταύρου στην Ιταλία. Gianluca Di Marzio. Που δεν πρέπει να πετύχει. Δεν το πιστεύετε. Είναι αυτό που λέγαμε, το λέγαμε. Πρέπει να έχει πετύχει την μεταγραφή του Πλατινί στη Juventus το 80 κάτι. Και έχει γίνει γνωστό. Και πλέον, ναι, θεωρείται ο γκουρού. Αλλά... Όποιο συνάδελφο τον πιστεύει, όποιον πιάνει στο στόμα του μετά ο συνάδελφο, από κακό προπονητή κάνει 30 παιχνίδια σε ρί. Εντάξει. Θα μπορούσε, λέει, εκεί η Βοβερόνα να πάρει τον Έλκα Ντουρί. Θα είναι καλή προσθήκη. Και προτείνει κιόλα ο Ντι Μάρτζιο. Άμα είσαι Ντι Μάρτζιο, φίλε, προτείνει κιόλα. Λοιπόν, θα κάνουμε την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια που θα δώσουμε σήμερα, θα δώσουμε και αύριο, θα δώσουμε και την Τετάρτη. Θα σου πω αριθμούς. Αγάπη, θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 61. 2. Ναι. 5. Ναι. 10. Ναι. 24. Mm-hmm. Και. 35. Ωραία. Λοιπόν, δώσ' μου λίγο μισό λεπτό και πάμε. Για τα εισιτήρια, Δημήτριος Στέφος το πρώτο, Οδυσσέας Γούναρης το δεύτερο, το τρίτο που είναι, λοιπόν, Χάρης Πλιασάς το τρίτο, το τέταρτο είναι Ανδρέας Πυράτος και το πέμπτο για σήμερα είναι ο Σάκης Τερζούδης. Θα ενημερωθείτε και από τη γραμματεία εντός ολίγου. Αυτά από μας. Είναι συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας και ο Βασιλιάς, οι οποίοι υπόσχονται για σήμερα μια ξεχωριστή εκπομπή. Καλό μεσημέρα από εμάς.